έστω και την υπομονή σας. Εντάξει. Έχουμε και την επικαιρότητα. Σίγουρα. Προηγείται. Που εντάξει, προηγείται, είναι σχετικό πάντα, αλλά ναι, προσπαθούμε να μπούμε και λίγο στην αγωνία των πολιτών και οτιδήποτε ακούνε, διαβάζουν, κυρίως μέσω του διαδικτύου. Πώς αισθάνεστε αυτές τις μέρες που όλοι ασχολούνται με εσάς και το όνομά σας και την πολιτική ιστορία από την οικογένειά σας και τον. Τα έχουμε συνηθίσει λίγο, αλλά υπάρχει μια συνδική έτσι, όχι ένας πόνος, μια. Ήθελα να σας συναντήσω. Θέλαμε να σας συναντήσουμε. Γιατί θέλαμε να μπούμε λίγο στην αντίδρασή σας, στις σκέψεις αυτές τις ώρες που κυβέρνηση και αντιπολίτευση επιχειρηματολογούν με ισχυρισμούς αφελείς, ισχυρούς ή ενοχλητικούς για κάποιον παρατηρητή των εξελίξεων ή γνώστη της πολιτικής ιστορίας της χώρας, όσοι είναι γνώστες πραγματικοί και δεν είναι απλά οπαδοί απόψεων, που αφορά την ιστορία, τον τρόπο που θυσιάστηκε ο πατέρας σας για να μπορούμε σήμερα εμείς να συζητάμε ανοιχτά και να συζητάμε και για πολιτική δράση. Και τι σημαίνει πραγματικά πολιτική δράση. Άρα για όλο αυτό, όλη αυτή η κουβέντα, πάνω από την ιστορία και την ιστορική μνήμη που αφορά το σύμβολο που είναι ο πατέρας σας, σας αφορά, σας ενοχλεί, σας προβληματίζει. Καταρχήν θέλω να πω για αυτό που είπε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας προχθές. Ναι. Ότι ο 17χρονος δεν ασχολείται. Τι είναι το 63 και το. Ναι, ναι. Άρα με αυτή τη λογική του Προέδρου δεν ασχολείται με τον Μπακογιάννη, ούτε ποιος σκότωσε, ούτε αν παίρνει άδεια και βγαίνει έξω ο δολοφόνος. Δηλαδή τα έχουμε ισοποδώσει, αλλά δεν είσαι ισοποδώσουμε όλα. Δηλαδή, σας ήταν ενόχλησε η τοποθέτηση του κυρίου Μητσοτάκη. Βέβαια, γιατί ήταν, δεν μου ήταν σωστή. Δηλαδή, κόψουμε ούτε για τον Κολοκοτρόνη, ούτε για την θα τα κόψουμε όλα. Μην μιλάμε για ιστορία, να την ξεχάσουμε την ιστορία. Όπως ξέρετε, την ξαναζεί. Δηλαδή, δεν μπορεί να. Εντάξει, μας ενδιαφέρει και το μέλλον. Και αυτό που λέει, ήθελα να το αναιρέσω ότι δεν ισχύει αυτό που λέει. Μάλιστα, τον καλό και τον προσκαλώ να δει και την έκθεση στην Ηλιούπολη του Φαγγέλου. Οι περισσότεροι πάνε είναι κάτω των 20 χρόνων που πάνε την έκθεση. Θέλω να πω ότι αυτό που είπε ότι δεν ενδιαφέρεται ο 17χρονος, ενδιαφέρεται και πολύ μάλιστα. Λέτε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει άγνοια το τι πραγματικά θα επιθυμεί και νοιάζει την νεολαία σήμερα. Βέβαια. Είναι πολύ μακριά, λέτε, από το τι ο νέος σήμερα. Εγώ τον καλώ και τον προσκαλώ να έρθει στην Ηλιούπολη να δει την έκθεση, να δει τι κόσμος έρχεται εκεί. Εκείνη τη στιγμή αισθανθήκατε ότι σας προσβάλλει, κύριε Λεμπράκη. Βέβαια. Γιατί θεωρείτε ότι αναιρεί ένα κομμάτι της ιστορίας. Για έναν άνθρωπο, δεν σου ζητώ για την ειρήνη, αλλά έχει γίνει. Βιβλίο. Ταινία με Όσκαρ. Το πήραν, έγινε ινδική, το πήραν ινδί, το έκαναν ταινία. Παίχτηκε στο Εθνικό Θέατρο. Φέτος έγινε και όπερα. Δηλαδή, ήμαρτον. Δηλαδή, για έναν άνθρωπο που. Και σε αυτές τις εκδηλώσεις πάνε νέοι. Δηλαδή, σας λέω και στην όπερα και στο Εθνικό Θέατρο. Ήταν νέους ανθρώπους. Δεν λέω για τις πορείες που κάνουν το Κουκουέ. Εντάξει, εκεί πάνε φυσιολογικά, πάνε νέοι. Είναι από το. Αλλά μιλάμε για εκδηλώσεις εκτός του Κουκουέ, ας το πούμε. Λοιπόν, νέους ανθρώπους. Άρα, ποιο δεν ασχολείται. Ασχολείται και πάρα πολύ νεολαία. Απλώς. Είναι αλλού. Δεν ξέρω δηλαδή. Ποιος ο συμβούλος να το πει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν συμφωνώ με τον Μπακογιάννη ότι. Αυτό που προηγουμένως ότι δεν ασχολείται τον νεολαία. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι δολοφονία. Δεν παίρνει αυτή τη ρητορική εξισώσεων. Όχι. Απλά. Δηλαδή, αν βγει τότε να. Φαντάζεσαι να λέγανε μια άλλη κυβέρνηση, κάποιο άλλο κόμμα. Ποιο ασχολείται με το 89 και αν βγαίνει ο δολοφόνος έξω. Δεν θα είχαμε αντιθέσει με Νέα Δημοκρατία. Ή τουλάχιστον από το περιβάλλον του Προέδρου. Δηλαδή κάποια πράγματα δεν λέγονται. Μπορεί να τα ξέρω ιστορία, τι έγινε το 63 με το τρίτο. Αυτά τα ξεκινάμε. Δηλαδή δεν ήταν σωστό αυτό που είπε. Θεωρήσατε ιδιαίτερα σοφό το γεγονός ότι 24 ώρες μετά η κυρία Σπυράκη, που είναι εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στο επίπεδο της επικοινωνίας, του τύπου δηλαδή, είπε ότι. Μητσοτάκη γεννήθηκε το 68, δεν έχει σχέση με το 63. Εγώ γεννήθηκα το 60, αλλά ξέρω την ιστορία που έγινε πριν το 60. Λέτε, ναι, δεύτερη αστοχία, λέτε. Ναι, βέβαια. Δεν σημαίνει ότι. Δηλαδή, από το 68, μας έφερε από το 68 και μετά τι έγινε. Πριν το ξεχνάμε. Δηλαδή, εγώ να ξέχασα το 1960 που γεννήθηκα. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε αντίσταση, ούτε Κολοκοτρώνη, ούτε αρχιέλο. Ούτε ο εμφύλιο. Ναι, τα ξεχνάμε όλα. Τα αφήνουμε όλα. Μας ενδιαφέρει ότι έγινε. Δεν είναι έτσι. Και σα πλέον ξέρει και ιστορία. Σκέψα να μην ξέρει κιόλα. Εκτιμάτε ότι γίνεται συχνά. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να γίνεται. Εσείς θα μου πείτε, μην κατηγορηθώ ότι σας πάω σε μια συγκεκριμένη κουβέντα. Επιχειρούν συχνά σπέκουλα του ονόματος Λαμπράκη και της ιστορίας του από τα κόμματα. Εντάξει, γίνεται. Ειδικά αυτές τις μέρες. Κάποιος. Δηλαδή η χρήση της υπόθεσης Λαμπράκη και της ιστορίας που αφορά τον πατέρα σας και ρωτώ εσάς, γιατί εσείς μπορείτε, έχετε δικαίωμα να απαντάτε ό,τι θέλετε ευθέως, γιατί οι υπόλοιποι το βάζω σε ένα ευρύτερο δημόσιο διάλογο. Και από το ΣΥΡΙΖΑ.
η αναφορά περί Γκοτζαμάνδων, η αναφορά περί τρικύκλων, σε σχέση πάντα με το περιστατικό, το απαράδεκτο περιστατικό της βίας κατά, της άγριας βίας κατά Μπουτάρη στη Θεσσαλονίκη. Αυτή εξίσου περιστατικό γεγονότων σας αφορά εσάς, έχετε άποψη γι' αυτό? Ήταν έτυχε πάνω στη μέρα της δολοφονίας και αυτό με τον Μπουτάρη. Αυτό συμβαίνει, είτε από μια πλευρά είτε από την άλλη. Να σου πω ένα περιστατικό τώρα. Βεβαίως. Για να δείτε, ήταν το 1990. Ήθελε η Νέα Δημοκρατία να κάνει ένα φράγμα στα Κρεμαστά, το ονόμασε Μπακογιάννη. Μην ξεχνάτε ο κόσμος, θα κάνει και στο. Το άλλο είναι Κρεμαστά και. Λαμπράκι. Για να μην ξεσηκωθούν. Βγαίνει το Πασόκ 93, ήθελε να ξεσηκωθεί ο Μπακογιάννη, ξέρωσε και το Λαμπράκι. Δηλαδή, βρέθηκε ο Λαμπράκης και στις δύο περιπτώσεις να είναι παιχνίδι. Ένα να βάλει και άλλο να βγάλει. Υπάρχει πάντα μια αδερφοκτόνος διάθεση, έχω την εντύπωση ιστορικά. Και πάντα μοιραζόμαστε, είμαστε στη μία πλευρά του ποταμού ή στην άλλη. Ξεχνάμε ότι αλλιώς δεν μπορούμε να περάσουμε τον ποταμό αν είμαστε αντίπαλοι. Μόνο μαζί μπορούμε να περάσουμε τον ποταμό στη μία ή στην άλλη πλευρά. Απορώ εσείς πως δεν έχετε τσιμπήσει, ώστε εύκολα να έχετε μια ρητορική για μένα περισσότερο ακραία, περισσότερο φίλη προς μια πλευρά ή μια παράταξη. Πέρα από τα πολιτικά σας πιστεύω, δεν ρωτώ αυτά, αλλά θα μπορούσατε σήμερα να λέτε άλλα σήμερα. Έχετε πάρει πολύ συγκεκριμένη θέση, ενώ αναφέρεστε επί πολύ συγκεκριμένου περιστατικού. Εγώ μπορώ να γίνω ακραίος μόνο για το Λαμπράκι. Δηλαδή για την πολιτική δύσκολα θα γίνω ακριβώς. Δηλαδή εκεί όπως όταν με θίγουνε, την οικογένεια δηλαδή, εκεί μπορεί να γίνω ακριβώς. Εκτιμάτε ότι είμαστε γενικά ανιστόρητοι δημοσιογράφοι και πολιτικοί σε ό,τι αφορά την πραγματική. Δεν θέλω να το σωποδώσουμε. Όχι, δεν το λέω γενικά. Ναι, ότι υπάρχουν ανιστόρητες αναφορές. Μπορεί να είμαι και εγώ χειρότερος από αυτούς, σας το λέω. Να αποκλείεται. Δεν πρέπει να σα απαντώνω. Υπάρχουν. Να το θέσω αλλιώς. Υπάρχουν στιγμές που μιλάει δημοσιογράφος ή υπόθεση Λαμπράκη για τον πατέρα σας ή πολιτικός και λέτε μήπως θα έπρεπε να έχει συμβουλευτεί ένα βιβλίο λίγο πριν. Ναι, δεν θα αναπώ ονόματα, αλλά έχει συμβεί. Δεν θέλω να πω. Αν είναι δημοσιογράφοι πολιτικοί, έχω ακούσει δηλαδή πράγματα άστοχα. Πρέπει να είχαν υποθεί. Ευτυχώς τα έπεσε σε στενό κύκλο, τα έπε ανοιχτά να τα ακούσουν κι άλλα. Τα ακούσαμε λίγοι. Αλλά υπόθηκαν. Φάκελος υπόθεσης Λαμπράκη, όσα σήμερα η οικογένεια γνωρίζει, όσα εσείς σήμερα γνωρίζετε, πώς θα μπορούσατε να τα επικοινωνήσετε σε μια παρέα που θα σας ρώταγε κάποιος μέσα με την απλότητα της παρέας, με την ελεύθερη κουβέντα που λέει κάποιος που λέει «Α, γνώρισα τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον νεότερο. Τι έγινε με τον πατέρα σου?» Σας λέει ένας φίλος στην παρέα. Ποιοι τον φάγανε, τι θέλαν, τι ζητάγανε, τι θα το απαντούσατε με τον απλό λόγο της παρέας, κύριε Λαμπράκη? Αυτά που ξέρουμε, γιατί έχουν ακούσει πάρα πολλά για τον Τρίκυκλο, το παρακράτος, τον Κοζαμάνη. Παρακρατικοί με σχηματισμοί. Ναι, αν δεν ξέρει κάποιος, ανάλογα πόσο ενημερωμένος είναι, άλλος είχε κάποιες απορίες. Του τις λύνω. Αν μπορώ, του τις λύνω. Ξέρετε κάτι, επειδή υπήρξε στο δημόσιο διάλογο τοποθέτηση από σκέψεις της αριστεράς, όπως αυτή εκφράζεται σήμερα η αριστερά, γιατί υπάρχουν πολλές εκφράσεις της αριστεράς, όπως τουλάχιστον λέγεται και γράφεται, λέγανε ότι ήταν δεξιοί αυτοί που χτύπησαν το Λαμπράκι. Υπάρχει μια άλλη τοποθέτηση που λέει ήταν αυτοί που προετοίμαζαν τη Χούντα. Και φάνηκε και τριγότερα, όλοι αυτοί που συμμετείχαν στην υπόθεση Λαμπράκι είχαν πόστα επί Χούντας και αναγνωρίστηκε ο κόπος τους, εισαγωγικά, ή η μαρτυρία τους, η θετική για τους δράστες, σε εισαγωγικά, και πήραν θέση στο δημόσιο και εξασφαλίστηκαν και με συντάξεις, παρακαλώ. Και αντιστασιακού κάποιοι από αυτούς. Όπως και ο Κοντζαμάνης και ο Εμμανουηλίδης. Άρα τελικά, μήπως η Χούντα ήταν πίσω από όλα που περίμενε να σφαχτούμε μεταξύ μας για να επικρατήσει? Αυτό είναι, σε ένα περίπτωση το έχω ακούσει, είναι πολύ πιθανό, αλλά δεν μπορεί να τα αποδείξει. Δηλαδή, ενδείξει υπάρχουν με αυτά που με την πορεία αυτών που ήταν συλλεγμένοι στην υπόθεση, ότι μετά από λίγο καιρό μπήκανε. Αλλά εντάξει. Εμείς αμείνουμε σε αυτά που ξέρουμε για το παρακράτος και το. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η σχέση με την πολιτική, τη συμπαθείτε? Έχετε διάθεση να πολιτευτείτε, σας έχουν προτείνει? Γιατί γνωρίζω ότι οικογενειακά έχετε κάποιες τοποθετήσεις, έχετε στο παρελθόν επιχειρήσει να. Γιατί έχετε δικαίωμα και υποχρέωση ως πολίτης να παρεμβαίνετε στα πολιτικά και ή δυνατόν να παίρνετε και θέση. Και να βγαίνετε και στην αρένα την πολιτική και να ζητάτε και την ψήφο αν χρειαστεί ή να ακουστεί ο δικός σας λόγος. Ποια είναι η δική σας θέση σήμερα, αν μου επιτρέπετε το ερώτημα και αν θέλετε να μου απαντήσετε? Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι αριστερός. Τώρα είμαι, ας πούμε, δεν ανήκω που θέλω. Την καλή αριστερά. Όχι, όλες καλές είναι. Ναι, εντάξει. Προσπαθώ να διευκρινίσω. Εγώ εντάξει, άλλο είχα πάθει την αριστερά, άλλο βλέπω τώρα. Τέλος πάντων, ας μην το ανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί απλά αυτή τη στιγμή είμαι ανένταξος, ας πούμε. Δηλαδή, είχα κατέβει σε εκλογές με τον φίλο Σταύρο Σοδόρα και ξανακατέβει μαζί του. Είχε καταφέρει τότε το ποτάμι να συγκεντρώσει όλες τις θέσεις από τις πολιτικές και σχεδόν το σύνολο του επιστημονικού κόσμου. Ήταν ένα εγχείρημα το οποίο δεν δοκίμησε, αλλά ήταν μια σημαντική στιγμή για τα όσα συνέβαιναν τότε με τη δημιουργία ενός πολιτικού φορέα. Σήμερα όμως, είστε ικανοποιημένος από τη ρητορική και την πρακτική της κυβέρνησης Τσίπρα?
Σε κάποια θέματα ναι, σε κάποια άλλα όχι. Δεν θέλω να το ανοίξουμε αυτό το θέμα. ΚΚΕ. Είναι μια ζωή έτσι σταθερή. Του σέβομαι, του εκτιμώ για τι αγώνε που κάνανε, γιατί κάνουν ο Λαμπράκης είναι. Ναι. Ένα λόγο έχει και το Κουκουέ ότι έχει μείνει συνεπιφάνεια ο Λαμπράκης με του αγώνε, με σχολέ αυτά. Σέβομαι και τιμώ το Κουκουέ, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιε διαφορέ. Θέλω κάτι να μου ολοκληρώσετε για την για τον κύριο Τσίπρα. Όχι, όχι, απλά θέλω να πω ότι αυτό έχει με, κάνει με την πολιτική. Ήταν το 9, ήμουν με τον Πάσοκ υποψήφιο. Ναι. Είχα κατέβει το 7, μου κατεβάσαν και το 9. Και μία μέρα πριν τι εκλογέ με κόψαν και λέω δεν έχω λαμπερό όνομα. Είχαν ανοίξει τρία εκλογικά κέντρα. Ήταν η επιτροπή του Πάσοκ, ήταν ο Ρέπα, ο Αραγκούση, ναι. ο Αθανασάκη και ο Πετσάνικο. Ήταν η εκλογική επιτροπή. Ναι. Και μία μέρα πριν Τετάρτη ήμουν εκεί, Πέμπτη με κόψαν και λέω έχω λαμπερό όνομα. Να μπει ο κάθε άγνωστο. Προφανώ θα λάβουν κάποιοι άλλοι και κόψαν. Συγγνώμη, κόψαν από την ψυχότητα τον γιο του Λαμπράκη. Ναι, 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 δεν έχω λαμπερό όνομα. Γιατί εκτίμησαν το 89, ήτανε. Το 2009. Συγγνώμη, το 2009 εκτίμησαν ότι το όνομα Λαμπράκη δεν έχει πια. Ναι, δεν κελάρει στη, στη νεολαία, στην κοινωνία, δεν πουλάει. Και αν δείτε τότε το ψηφοδέλτιο, η μισή ήταν άγνωστη. Είναι σοκαριστικό αυτό που λέτε, γιατί εσείς κουβαλάτε και ένα φορτίο από την. Εντάξει, δεν θέλω λεπτομέρειες. Πολιτικό φορτίο, το οποίο σας υποχρεώνει να είστε καλός πολιτικός. Να είσαστε συνεπείς τουλάχιστον στις υποσχέσεις σας. Εγώ ξέρω ότι με κόψαν, αλλά δεν μπορώ να τα αποδείξω. Οπότε δεν θέλω να πω τους πραγματικούς λόγους. Αλλά... Το αφήνετε όμως να τρέχει, γιατί αυτό ξέρετε, θα γίνει. Τι να κάνουμε. Αφού έτσι το έκανε η Επιτροπή του Πασόκ, μάλλον μου είχε πει ο Κώστας Λαλιώτης, ντρέπομαι για αυτό πώς έκανε τον Πασόκ. Εγώ με αυτό δεν μπορώ να ξανασχοληθώ πάλι. Δηλαδή το βλέπω. Δεν είναι ότι έχασα τα λεφτά που τα εκλογικά κέντρα. Και στο τσάκ θα βγάζα και φυλάδια. Πρόλαβα τα τελευταία σημεία να μετατυπώσω. Θα ήμουν 200.000 φυλάδια. Θα ήμουν ήρωας για την ανακύκλωση. Τελευταίο ερώτημα, σύντομο. Τι είναι πολιτική για εσάς, όπως τη βιώσατε από το DNA σας μέχρι αυτό που βιώσατε όριμος πλέον με τα παιχνίδια των πολιτικών όπως τα αναφέρατε, τα περιγράψατε. Δεν θα ήθελα να μπλέξει την πολιτική, θα αλλάξει χαρακτήρα. Αν δεν αλλάξω χαρακτήρα, καλύτερα να με ασχοληθώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε στην παρέα μας. Να είστε καλά, κύριε Λαμπράκη.